Θα πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε, και καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Πριν πάμε στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας παρακαλώ, επειδή είχαμε και το πρωί μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, μιλώντας λοιπόν στο ραδιόφωνο του Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι θα θέσει το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, που δεν χρησιμοποιούν δηλαδή τον συνταγματικό, τη συνταγματική τους ονομασία. Είπε ότι εκεί θα έχουμε πολλούς συμμάχους στο αίτημα αυτό και θα καταλάβουν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα Σκόπια ότι δεν μπορούν να παίζουν με την Αθήνα. Θέλω το σχόλιο σας, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι μια έτσι απόλυτη τοποθέτηση. Πολλοί θα συμφωνούσαν στην Ελλάδα. Προσωπικά με ξενίζει αυτή η απόλυτη τοποθέτηση, όταν τη συγκρίνει κανείς με έναν ακόμη μεγαλύτερο και ισχυρότερο αντίπολο, που είναι η Τουρκία, όπου έχουμε καταπιεί πλήρως τη γλώσσα μας. Αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, ένα φιλοσοφικό ζήτημα της εξωτερικής μας πολιτικής. Προφανώς είναι θετικό ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα. Απλά αυτά τα, ξέρετε, θα θέσω το ζήτημα, εγώ τα βλέπω με μία απόσταση. Τι θα πει θα θέσω το ζήτημα, θα πω δηλαδή πέντε φράσεις. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι θα γίνει. Το ζήτημα δεν είναι να θέτεις το θέμα και να το συζητούν. Είναι το αποτέλεσμα, λέτε. Το αποτέλεσμα μετράει. Ναι, ή να μην παίρνουν θέση, διότι ξέρετε, μπορεί εσύ να λες κάτι και κανένας γύρω από το τραπέζι να μην τοποθετηθεί ή να τοποθετηθεί ένας-δύο και οι υπόλοιποι να είναι σιωπηλοί. Αυτό δεν μπορεί να μετρήσει ως έθεσα το ζήτημα και κέρδισα. Θέτω το ζήτημα, αλλά πάω κάτι να κερδίσω. Πάω να κερδίσω τη συμμόρφωση της Βόρειας Μακεδονίας με τις υποχρεώσεις της, με τη συνθήκη. Αυτό είναι που μετράει για ένα σοβαρό ακροατήριο και μια σοβαρή ανάλυση. Διότι μπορεί να φύγουμε από εκεί και να πούμε έθεσα το ζήτημα, βρήκα κατανόηση, είπαν διάφορες καλές κουβέντες οι Τρίτοι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες και τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, να συνεχίζουν το παιχνίδι τους. Άρα τι έχει γίνει? Μια τρύπα στο νερό. Το θέμα είναι να αλλάξει η συμπεριφορά τους. Yeah. Πώς το επιτυγχάνει αυτό, είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής, ενός σχεδίου. Σημαίνει να σηκώσεις τα μανίκια σου, να επιχειρήσεις μέσω τρίτων παραγόντων, διεθνών οργανισμών και κρατών να πιέσουν την άλλη πλευρά και να αποδεχθεί την άποψή σου ή, αν θέλετε, την άποψη της κοινής λογικής, διότι πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη την οποία έχουν δεσμευτεί να σέβονται. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα είναι θέμα πίεσης, σχεδίου και αποτελέσματος. Πρέπει να μάθουμε στην ελληνική εξωτερική πολιτική να μετράμε αποτέλεσμα, κέρδη για τη χώρα. Όχι θέτω ένα ζήτημα, ακούμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν οδηγεί πουθενά το να θέτεις απλά ένα ζήτημα. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, επειδή έχετε διατελέσει και υπουργός εξωτερικών, κατά τη γνώμη σας φτάνουν μόνο αυτές οι πιέσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία για να εφαρμόσει το Σύνταγμα και αυτό ό,τι έχει ψηφιστεί, ή χρειάζονται και άλλα πράγματα, κύριε Βαλινάκη? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει κατηγορηματικές δηλώσεις τρίτων παραγόντων ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν αντίπεινα η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια, εάν συνεχίσουν τη δική τους την καινούργια πολιτική. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν βλέπω επαρκή στήριξη από τους τρίτους, οι οποίοι επαρκεί με την έννοια ότι πρέπει να επιβάλλουν μια αλλαγή συμπεριφοράς. Και να βγουν και να το πούνε και δημόσια, λέτε, να τοποθετηθούν δημόσια. Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί η πίεση έτσι ασκείται. Αν το πούνε κατηδίαν... Έχει τεράστια σημασία το πώς και πού το λες κάποιο πράγμα, δεν είναι ακριβώς. Έτσι? Ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη τοποθέτηση ότι μπήκαν στο ΝΑΤΟ υπό τον όρο αυτό και συνεπώς εκεί θα το πήγαινα εγώ. Ακριβώς. Εάν συνεχίσουν να μην σέβονται τη συμφωνία, θα πρέπει να μπουν στον πάγο, έστω για να μην μπορούν να εξωπεταχθούν αυτομάτως από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι που πρέπει να... Να υπάρξει η απειλή αυτής της κύρωσης, λέτε, για κάποιο διάστημα. Αλλά αυτό και το... Για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, και εγώ δεν λέω πράγματα στον αέρα, θα πρέπει να το συνεννοηθείς με 3-5 βασικούς παράγοντες της συμμαχίας. Με τον Γενικό Γραμματέα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που στο κάτω-κάτω στήριξαν εκείνη τη συμφωνία και την εγγύηθηκαν. Άρα δεν φτάνει να κοιτάμε το ταβάνι και να λέμε «μα δεν έπρεπε να το κάνουν». Πρέπει να εξηγήσουν στη Βόρεια Μακεδονία ότι αυτή η συμπεριφορά θα τους στοιχήσει
το άλλο σκέλος της συμφωνίας που είναι η είσοδος στην Νατοϊκή Συμμαχία. Μάλιστα. Αυτό είναι για μένα η πολιτική, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί η υποχώρηση των βορείων γειτόνων μας. Αν εμείς λέμε θα σταθούμε εμπόδιο στην ευρωπαϊκή τους πορεία, τρέχα γύρευε μετά από μερικά χρόνια που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν την ευρωπαϊκή πορεία ως κάτι το μελλοντικό ή πολύ μελλοντικό. Πρέπει λοιπόν άμεσα η Συμμαχία να απειλήσει με κυρώσεις ένα κράτος μέλος εφόσον δεν σέβεται τη συμφωνία βάσης της οποίας μπήκε. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην Αλβανία σας παρακαλώ, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα ότι θέλω Μπελέρη να μπορέσει να πάει στις Βρυξέλλες και να ορκιστεί. Πώς βλέπετε το θέμα Μπελέρη από εδώ και πέρα μετά την εκλογή του εννοώ ως ευρωβουλευτή? Κοιτάξτε, θετικό είναι βεβαίως ότι ο Φρέντι Μπελέρης εξελέγει. Θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το πρόβλημα της έλλειψης κράτους δικαίου στην γειτονική Αλβανία και της παραβιάσης μειονοτικών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα στη χώρα αυτή. Από την άλλη μεριά, ο σκοπός μας ήταν να καταφέρουμε ο Φρέντι Μπελέρης να μείνει δήμαρχος, όπως εξελέγει να μείνει, στη Χιμάρα. Και πώς θα προστατευτούν οι περιουσίες των ομογενών, τις οποίες έχει βάλει στο στόχαστρο προσωπικά ο κύριος Ράμα και η παρέα του. Άρα το ζητούμενο και η κρίση του αν είμαστε επιτυχημένοι ή όχι στην πολιτική μας θα προέλθει από αυτό. Μπορούμε να βάλουμε τον κύριο Μπελέρη στη θέση στην οποία τον εξέλιξαν οι εκλογές του μέσω ευρωπαϊκής πίεσης? Τότε έχουμε πετύχει στην πολιτική μας. Αν αντίθετα ο κύριος Μπελέρης δεν μπορέσει να γίνει ξανά δήμαρχος της Χιμάρας, τότε έχει χαθεί το μείζον και έχουμε το έλασον που σημαίνει ότι έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα περιφέρεται στις Βρυξέλλες και θα λέει τον εθνικό μας πόνο, για να το πω έτσι απλά. Ναι. Άρα ο στόχος είναι αυτός, πως η Χιμάρα δεν θα περάσει στα μάτια μιας μειοψηφίας, γιατί τελικά η πλειοψηφία που στήριξε τον κύριο Μπελέρη είναι αυτή που δικαιούται να κυβερνήσει τον Δήμο αυτόν τα επόμενα χρόνια και να προστατευτούν έτσι και οι υπηρεσίες των ομογενών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Χάνουμε πολλές φορές τον στόχο και μιλάμε για επικοινωνιακά, έτσι, με μερικές γενικότητες. Α, πετύχαμε την εκλογή του. Πολύ ωραία. Αλλά δεν ήταν ο στόχος μας η εκλογή ενός συγκεκριμένου ευρωβουλευτή απλά. Ήταν να πετύχουμε την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιακών δικαιωμάτων, ειδικά των μειονοτικών στην περιοχή αυτή. Μάλιστα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, και στο τελευταίο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Στην προηγούμενη συνάντηση, συνάτυπη σύνοδο για η πρώτη κουβέντα που έγινε για τις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρξε κατάληξη. Τώρα το ραντεβού είναι για τη σύνοδο κορφής τέλος του μήνα, 26-27 νομίζω. Τι βλέπετε να γίνεται, θα τα βρούνε? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και ακριβώς η επιτάχυνση των διαδικασιών 27-28 Ιουλίου που θα γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι λίγο πριν από τις γαλλικές εκλογές. Άρα θα υπάρχει, αν θέλετε, θα επαπειλείται μεν το αποτέλεσμα που όλοι φοβόμαστε ή άλλοι ελπίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά πάντως θα είναι τα χέρια λιμένα των ηγετών. Άρα με τις σημερινές συνθήκες. Φαίνεται λοιπόν ότι το deal, η συμφωνία είναι έτοιμη πλην ενός σκέλους, ότι το ΕΛΚ που βγήκε νικηφόρο από τις ευρωπαϊκές εκλογές θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωτικό να δώσει μια πενταετή θητεία στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα προέρχεται από τους Σοσιαλιστές, τον κύριο Κώστα, τον Πορτογάλο. Ναι. Πρώην Πορτογάλο Πρωθυπουργό, αλλά γιατί έτσι γίνεται συνήθως, οι δύο θητείες των 2,5 ετών να μην δοθούν αυτόματα, να μην ανανεωθεί η θητεία του αυτόματα, αλλά μετά τα 2,5 χρόνια να επανέλθει προς συμπλήρωση, με την έννοια ότι το ΕΛΚ θα προτείνει έναν διάδοχό του για τα 2,5 επόμενα Μάλιστα. χρόνια. Και δεν μπορώ να κρύψω τη σκέψη ότι πολλοί, ίσως ή κάποιοι Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί σήμερα δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει σε 2,5 χρόνια και λένε, α, ωραία ιδέα να έχω τη δυνατότητα να πάω σε ένα τόσο ωραίο και, αν θέλετε, κρίσιμο ευρωπαϊκό πόστο. Άρα να υπάρχει Μάλιστα. ανοιχτό. Να υπάρχει ανοιχτή αυτή η προοπτική, λέτε, για κάποιους. Λέω. Λέτε, το κατάλαβα. Μια σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταίο ερώτημα για το χαρτοφυλάκιο που θα πάρει η χώρα μας. Ακούγεται έντονα, μάλλον εμείς το θέλουμε, το καταλαβαίνω πολύ έντονα, το αγροτικής ανάπτυξης. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, ό,τι βλέπουμε όλοι, δεν έχω μια παραπάνω ενημέρωση ως προς το παζάρι που γίνεται, γιατί ακόμα είναι και πολύ νωρίς. Είναι νωρίς, είναι νωρίς, ναι. Δεν έχουν μοιραστεί, δεν έχουν καν δοθεί τα ονόματα και δεν έχουν καν περάσει από τη διαδικασία επιβεβαίωσης οι επίτροποι. Θα πρέπει να υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες. Είναι ένα παζάρι το οποίο θα κρατήσει καιρό, άρα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Η Ελλάδα δεν είχε μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν από τα χαρτοφυλάκια που δόθηκαν στους Έλληνες Επιτρόπους. Βέβαιως είναι τιμητικό να έχεις έναν αντιπρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το ουσιαστικό είναι οι αρμοδιότητες. Ναι. Πώς από τις αρμοδιότητές του θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα του, αν και βεβαίως η αποστολή του επίσημα είναι να βοηθήσει όλη την Ευρώπη. Άρα και το αγροτικό χαρτοφυλάκιο είναι ενδιαφέρον για μια χώρα με μεγάλο αγροτικό τομέα όπως η Ελλάδα, και το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, διότι είμαστε στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Υπάρχει μια γενικότερη τάση να προστατευθούν αυτά τα εξωτερικά σύνορα, άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Συνδέεται και με άλλες εθνικές επιδιώξεις, ονόνοητο η επιβεβαίωση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων που συμπίπτουν με τα ελληνικά. Άρα υπάρχει και εκεί ένα εθνικό ενδιαφέρον. Και βεβαίως υπάρχουν και τα οικονομικά χαρτοφυλάκια, τα οποία Μάλιστα. ενδιαφέρουν την Ελλάδα, όπως και τα ταμεία. Άρα μπορούμε να σκεφτούμε πολλά που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Μακάρι να κερδίσουμε, κάποιο από αυτά. Ουσιαστικό. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις στο παρελθόν που δεν κερδίσαμε τίποτα το ουσιαστικό Μάλιστα. από το ευρωπαϊκό αυτό χαρτοφυλάκιο. Κύριε καθηγητά, κύριε Βαγγελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.